Να ευχηθώ, αφού έχω και το βήμα, χρόνια πολλά στη μανούλα μου, την πανέμορφη. Υγεία, ευτυχία να έχει. Πάντα χαρούμενη να είναι, όμορφες στιγμές. Και εγώ εκεί δίπλα της, ό,τι κι αν συμβεί. Και στην κόλαση μαζί της. Λόγος ζωής είναι και αιτία θανάτου αυτή η γυναίκα. Να χαίρεστε κι εσείς όσους γιορτάζουνε. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες, χρόνια πολλά στις Δήμητρες. Με λίγα λόγια στη μισή Ελλάδα. Και το πιο συνηθισμένο όνομα αυτό είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σαν θα ακούσεις φίνο παγλαμά. Άιντε τα εκατομμύρια, άιντε απευθείας αναθέσεις. Άιντε οι υποκλοπές. 213 παιδοβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι, βρε. Έντεκα μάρτυρες του Νουρ Ουάν δεν είναι εδώ να δουν την παρέλαση. Ούτε ο Καραϊβάζ είναι εδώ, ούτε ο Ιάσονας. Μέρα πώς θα έρθεις. Για την ακρίβεια μάθατε. Και τις τρελές σου θα βαρεθεί. Για τις φωτιές μάθατε, βρε. Μη μου ξαναφύγει. 35.000 οικογένειες που βαφτήκανε στα μαύρα. 35.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι ούτε αυτοί εδώ πέρα. Λόγω αυτής της κυβέρνησης να χαρούν, να δούνε την παρέλαση μαζί με τις οικογένειές τους. Φύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Αλλά τα ξεχνάτε όλα, όλα τα ξεχνάτε. Όπως ξεχάσατε και το αεροπλάνο που έπεσε στην Καβάλα και δεν μάθατε ποτέ τι είχε μέσα. Όπως ξεχάσατε και ότι η Αγιά Σοφιά έγινε τζαμί. Δευτέρα έγινε, Τρίτη καφέ πίνατε. Όπως και για το Αιγαίο που έγινε Τουρκετζίαν και πήρανε το όνομα. Τα ξεχάσατε, ξανά Κυριάκο λέτε. Αξίζει λένε μερικοί άλλοι μια καθαρή τετραετία να μας τελειώσει οριστικά. Και αν υπολόγιστα σκληρός. Μιας και μιλάμε όμως για το στρατό και για παρελάσεις, αξιωματικός του στρατού με το βαθμό του συνταγματάρχη συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής στα Βόρεια Προάστια με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε 15χρονο. Τον συνέλαβε η ελληνική αστυνομία και τον άφησε ελεύθερο η στρατονομία. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Στη χώρα που τοποθέτησαν έναν 73χρονο, ένα αποστρατεία ταξίαρχο, με μισθό 2,5 χιλιάρικα να εκπαιδεύει άλογα. Όσο οι Τούρκοι χτίζουνε ντρόουν και πετάνε πάνω από το Αιγαίο, εμείς έχουμε χτίσει ύλη αλόγων, ύλη υπηκού, δικαστή στράτα της ζωής, 6 άλογα και 13 αξιωματικοί. Δίχως μάνα, δίχως. Θα είναι και αυτά τα 6 άλογα στην παρέλαση. Θα είναι, να το ξέρουμε ρε παιδί. Γιατί 13 αξιωματικοί που λέγαμε χθες και 6 άλογα που έχουνε στην παρέλαση, αυτή πρέπει να είναι δικάβαλο. Είναι μες στην αγκαλιά μου. Μητσοτάκη, βγάλε δικάβαλα άλογα στην παρέλαση και τα έχεις καταφέρει όλα. Φύγεις πια, μάγκα μου, μη. Αλλά μην το έλα ρε τώρα. Δεν είναι ρε εσύ δεξιό ρουσφέτη αποκατάστασης. Μην το λες αυτό. Χιλιάδες λιγότεροι τουρίστες φέτος τον Αύγουστο από το 2019 μειώθηκαν κατά 1,5% οι εισπράξεις. Αλλά μας ζαλίσανε το καλοκαίρι ότι κάνανε ρεκόρ. Τι ρεκόρ κάνατε βρε? Σε νεκρούς μπορεί. Και το δεν έχει γιορτές.
εφόσον είμαι εδώ και κάνω εκπομπή, δεν λέω χρόνια πολλά να χαιρόμαστε τον Άγιο Δημήτριο. Χρόνια πολλά σε όλους, αλλά εγώ αυτά που θέλω να πω θα τα πω. Αλλιώς τι με φέρατε εδώ, να σας έβαζα μουσική. Ξεχνώ. Να χορεύετε. Να χορεύετε που καθιερώθηκε αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα της αλφα κατηγορίας συγγένειας. Παιδιά, εγγόνια, όλοι. Είναι με το λαό αυτό το κόμμα. 18 χρόνια κάθριξη για βιασμό της 11χρονης κόρης του έφαγε ο άλλος και κυκλοφορεί ελεύθερος. Να σας το βάλω μάθημα για το σπίτι, να το γράψετε 100 φορές στο τετράδιο, μπας και το εμπεδώσετε, μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ θα τα βάλω και με όλους αυτούς τους πατριώτες πολίτες των Γρεβενών, οι οποίοι ψήφισαν τον Μπάτσι. Ψηφίζατε Τσίπρα, πούλησε τη Μακεδονία. Ψηφίζατε Πάτσι με Νέα Δημοκρατία, πουλάνε τα σπίτια σας. Κάτι κάνετε λάθος με τις επιλογές σας. Δεν ακούγατε τον καθηγητή που έβγαινε και έλεγε εδώ στο Focus σε μένα ότι είμαστε το άδρισμα των επιλογών μας. Εσείς το ονομάζετε Θεία Δίκη. Επίσης τι αναρωτιέστε ρε για τα ΕΛΤΑ, γιατί πάνε κατά διαόλου. Όταν δίνουν 1.000.000 ευρώ στον Μπάτσι για νομικές συμβουλές σε χρονικό διάστημα 2 ετών, τι περιμένετε, να πάει καλά? Έχουμε και το διευθυντή, ο οποίος θύχτηκε και παρετήθηκε. Παρετήθηκες ρε φίλε, επειδή θύχτηκες ή επειδή άρπαξες και εσύ κανένα ξέμπαρκο, καμιά μιζούλα, κανένα εκατομμυριάκι. Και λες κάτσε τώρα, ανοίγει εδώ πέρα το σκάνδαλο στα δύο, πρέπει να φύγω. Πρέπει να την κάνω ζούλα κατσίκα. Ζούλα κατσίκα, ο διευθυντής του ΕΛΤΑ. Με ελαφρά πηδηματάκια. Ο αυτοδημιούργητος ο Πάτσης που έλεγε ξεκίνησα από το μηδέν και είμαι αυτοδημιούργητος. 1.000.000 ευρώ από απευθείας ανάθεση ρε. Και 3.000 ευρώ από τη λίστα πέτσα πήρε από το κουμπάρο Φαταούλας. Δεν άντεξε. Και ο γιος του στο κόλπο. Και ο Πάρης Πάτσης στο κόλπο. Συντονιστής λέει θεματικής ενότητας μη εξυπηρετουμένων επιχειρηματικών δανείων. Ο γιος του Πάτσι. Πολύ καλωστημένη οικογενειακή μπίζνα. Ο γιος συντόνιζε, ο πατερούλης εισέπρατε. Και καθίστε εσείς να δουλεύετε 12 ώρα να μην πληρώνεστε υπερορίες. Και να τους βλέπετε και στους επισήμους τώρα στην παρέλαση. Να γυρνάει ο στρατός και να τους χαιρετάει. Να χαιρετάει ποιους? Αυτούς που σας κατά έκλεψαν. Για κλάματα απ' τα μεγάλα σφάλματα. Χωρίς την αποπομπή Πυριακάκη όμως, που έδωσε μέσω ΕΛΤΑ 1.000.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις στον Μπάτσι, όλη αυτή η διαγραφή και όλος αυτός ο ντόρος δεν έχει κανένα νόημα. Ο Πυριακάκης γιατί συνεχίζει να είναι εκεί που είναι? Πώς ρε φίλε έδωσες αυτά τα λεφτά? Τώρα θα μου πείτε, ευτυχώς που έσκασε αυτό το σκάνδαλο με τον Μπάτσι και ξεχάστηκε το σκάνδαλο του Μαραβέγια, που είχε σκάσει εκείνο το σκάνδαλο και ξεχάστηκε το σκάνδαλο του Δημητριάδη με τις υποκλοπές. Να δούμε αύριο μεθαύριο ρε παιδιά ποιο σκάνδαλο θα σκάσει για να ξεχαστεί και ο Μπάτσις. Αλλά αν βγαίνω και λέω ότι είμαστε Κολομβία των 80's, μου λέτε αδική στην Κολομβία. Ρέστος πατήρης πάντοτε. Καταλάβαμε τώρα γιατί παρακολουθούσε όλη η ΕΥΠ το Κουκάκι, που έκανε έρευνα για παράνομα και περίεργα δάνεια. Το καταλάβαμε. Το νέο υπερόπλο μας όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα συμμετέχει στην παρέλαση.
Τα 6 άλογα και οι 13 αξιωματικοί από το υπηκό της Ελλάδας που επέστρεψε μετά από 50 χρόνια δεν θα είναι εκεί. Ρεκλάμα, φίλοι μου, ρεκλάμα. Πέτσας, πάτσις και ιός. Καμιά φορά δεν σκέφτηκα τι θα γεννεί το χάλι μου. Τα φταίει το κεφάλι μου. Βρε, η κεφάλα μας τα φταίει όλα. Αυτό το ξέραμε, δεν περιμέναμε σένα να μας το πεις. Καμιά φορά δεν σκέφτηκα τι θα γίνει τώρα και λέει σήμερα, λέει, εμβολιάστηκα. Πήγα, λέει, με το επικυρωμένο εμβόλιο για τον COVID και πήγα, έκανα, λέει, το εμβόλιο και σας καλώ και εσάς να το κάνετε γιατί σώζει ζωές. Στη συνέχεια, επίσης, λέει, επισκέφτηκα τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ. Ακούστε τι λέει. Για να ευχαριστήσω τους εργαζομένους για τον επαγγελματισμό τους. Έτσι. Να μας πεις, βρε Θεοδώρα, βρε Ντόρα Μπακογιάννη, να μας πεις επίσης για τον Ιάσονα. Μια φορά δεν είπες για αυτό το παιδί τίποτα. Ποιος οδηγούσε τελικά αυτό το αμάξι? Γιατί αυτό το 20χρονο παλικάρι να έχει φύγει από τη ζωή? Γιατί να έχουμε την οικογένειά του να σπαράζει? Ε, τώρα θες να μας ενημερώσεις γι' αυτό? Και άσε το τι έκανες με το εμβόλιο. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από την Ελληνίδα γιαγιά, η οποία σήμερα αποκαλύπτει την άποψή της για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα έξω. Απολαύστε την. Είναι υπέροχη. Πέρσι το Μάη είχα τα ξύλα 80 ευρώ τόνους και τώρα τα κάναν 200. Πέμιση τώρα, με 400 ευρώ εγώ σύνταξη, μπορώ εγώ να αγοράζω ξύλα τόσο ακρίβεια? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, Παναμ, δεν υπάρχει. Όχι. Κακόχρονο να έχουν αυτοί κάτω στην Αθήνα τα κάνουν όλα. Να πάρω ένα πουλιβόλου και να πάω, ρουθούνι να μην μείνει, το καταλαβαίνεις, κοπρόσκυλα παιδί μου. Τι άλλο θα κόψεις? Τι άλλο θα κόψεις? Τι άλλο να κόψω, τι άλλο? Πες 400 ευρώ. 50 ευρώ του μήνα θέλω στα φάρμακα. Βάλε τη ΔΕΗ, βάλε το τηλέφωνο να μιλώ με τα παιδιά μου. Πού να πληρώσω εγώ τα ξύλα τόσο ακρίβεια? Πες μισή τώρα τα ξύλα. Γιατί να κρυβαίνω τα ξύλα τόσο, μανάμ? Ακρίβνη του πιτρέλαιου, είπαν οι πόλεμος στέει. Ακρίβνη του αέριο, οι πόλεμος στέει. Τα ξύλα, να μην τα βλάρια που βάλουν τα βλά τα κατεβάζουν. Γιατί τα ανεβάσαν τόσο πολύ? Πέμιση, γιατί τόσο ακρίβεια? Θα πιθάνουν τον κόσμο, το καταλαβαίνουν? Θα πιθάνουν τον κόσμο. Εκεί. Αυτός ο αυγουλουμάτς εκεί στην τηλεόραση που βγαίνει και τα λέει και εγώ δεν ξέρω πώς. Αν δεν έρχεται εδώ να τα πει σημαίνα. Δεν τα λέει. Δεν τα λέει που να του μπει παπά στα αυτή, το κουπρόσκυλο. Ελάτε ρε εδώ στο χωριό να δείτε ρε. Πώς τυρανιούμαι, μανάμ, τυρανιούμαι, αλλά τι να κάνω, τι να κάνω. Κουπρόσκυλα είναι, μη χειρότερα. Βγαίναν και λέγαν που λες, οι παππούδες μας, να μην πάθουν τίποτα οι παππούδες μας. Νοιαστήκαν για τις παππούδες μας. Σιγά μην νοιαστήκαν για μένα. Άμα θέλουν να νοιαστούν, να μας ανεβάσουν τις συντάξεις, να μπορούμε κι εμείς να τα βγάλουμε πέρα. Πότε, τι να κάνω, πες. Μαγειρεύω μια μέρα φασούλια, δύο μέρες φασούλια, κάθε μέρα φασούλια μπορώ να τρώω? Δεν γίνεται. Κάθε μέρα φασολάδα γίνεται? Δεν γίνεται. Στο στρατό έτρωγα κάθε μέρα. Πρόβλημα υπήρχε. Φοβερή γιαγιά, φοβερή. Να την ξανακούσουμε φυσικά. Μες στις πόλεις το χαμά με ένα καρέμι κολυμπά. Μες στις πόλεις το χαμά με ένα καρέμι κολυμπά. Παραπάδες το δειλάνες του άλλη πάσα το πάνε. Παραπάδες το δειλάνες του άλλη πάσα το πάνε. Όλοι στη Νέα Δημοκρατία γνώριζαν για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πάτσι. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Και όχι μόνο γνώριζαν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις του άνοιγαν και το δρόμο για να μπορεί να κάνει ό,τι κάνει. Το ερώτημα όμως που προκύπτει, όλοι αυτοί που βοήθησαν είχαν κάποιο οικονομικό όφελος ή το κάναν επειδή είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι κι άλλοι στο κόλπο. Απλά είναι τα πράγματα. Η χώρα λειτουργεί με όρους εσκομπαρικούς. Ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν άκρες με τη δικαιοσύνη, στείνονται business σαν αυτές του Πάτσι και βγάζουν όλοι μαζί λεφτά, γι' αυτό και δεν μιλάει κανένας. Και όλα τα άλλα που λέτε εσείς τώρα είναι ιστορίες και φιλοσοφίες.
Όλα τα άλλα είναι ιστορίες και φιλοσοφίες. Για τη μαρμίτα πάνε όλοι. Αγόρασε ρε δάνεια 63 εκατομμυρίων ευρώ με δάνειο που πήρε 4,3 εκατομμύρια ευρώ από την ίδια τράπεζα. Popcorn τρώμε ρε. Ρε popcorn τρώμε και κοιτάμε τι κάνουνε. Πήρε δηλαδή, για να το ξανακαταλάβετε, πήρε δάνειο 4,3 ευρώ από την τράπεζα και λέει με αυτό το δάνειο εξαγοράζω 63 εκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια. Και αφήστε παιδιά σε μένα, θα τους πάρω εγώ τα σπίτια. Και ακόμα κανένας δεν έχει βγει να ρωτήσει πόσοι και ποιοι είναι οι αβανταδόροι εκεί πέρα στην τράπεζα. Και πόσα έχουν ξεκοκαλίσει με αυτόν, να. Ξεκοκαλίσει. Μαζί με αυτόν. Ξανακολλάμε σε αυτή τη λέξη. Υπάρχει πρόβλημα, δεν ξαναλέω. Εσένα ρε εκεί πέρα έξω που θα σου πάρουν το σπίτι, οι τράπεζες. Μπορείς τουλάχιστον να θυμάσαι ότι στο βουλευτή τους δώσανε δάνειο για να αγοράσει το δάνειο που χρωστάς εσύ στο 15% της αξίας του. Μπορείς να το θυμάσαι αυτό και να μην πας να το ξαναψηφίσεις. Δεν μπορείς. Ούτε αυτό μπορείς να κάνεις. Ούτε να θυμάσαι δεν μπορείς. Υπάρχει πραγματικά κανένα κακούργημα που δεν έχει συμβεί και να εμπλέκεται άνθρωπος από τη Νέα Δημοκρατία? Ρωτάω ήρεμα. Εδώ θα μου πείτε τώρα τι συζητάς ρε άνθρωπε. Ο Κούλης δίνει συνέντευξη στην ύφη του και ο Πάτσης στη γυναίκα του. Άρα. Και εσύ κάθεσαι και τσιρίζεις. Και αμφιβάλλεται κιόλας αν θα κατεβεί μετά στις εκλογές ο Πάτσης μετά από όλο αυτό. Θα σαρώσει σε σταυρούς σας λέω εγώ ρε. Η συμπεριφορά του, το ήθος του και ο τρόπος που λειτουργεί αποτελούν πρότυπο για κάθε νέο δημοκράτη. Θα το ψηφίσουνε. Αχ και στο προ... Πώς νιώθετε όμως που το Fuel Pass που πήρατε εσείς σας φτάνει μόνο για να βάλετε μπρος και να πάτε από εδώ μέχρι την πλατεία? Ενώ την ίδια ώρα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Πάτσης και ο φίλος τους, ο παιδοβιαστής ο Μίχος, έπαιρναν απευθείας αναθέσεις τεραστίων υπέρογκων ποσών για να κάνουν τη ζωάρα τους. Πώς νιώθετε? Είδατε τι καλά που κάλυψαν το κύκλωμα παιδεραστίας? Η συγκάλυψη λειτουργήσε. Βγαίνει ο ίδιος ο Πάτσης και λέει για το Μητσοτάκη: ήξεραν για τις εταιρείες μου. Ήξεραν. Στο λέει ρε άνθρωπε, ξέρανε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνει? Χριστά ξημερώματα. Έλα και επειδή δεν πιστεύεις, θα τον βάλω να τον ακούσεις. Περίμενε, έλα, νάτος, ορίστε, ορίστε. Μη δε μία σε ξέρω. Έλα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία ήταν από μένα δηλωμένα, όλες οι εταιρείες, μη δε μία σε ξέρω. Και οι εξωχώριες. Και οι εξωχώριες. Όλες βεβαίως. Είναι παράνομο ένας βουλευτής να έχει όμως να είναι μέτοχος σε μια εξωχώρια εταιρεία. Άλλο το παράνομο, άλλο το παράλογο. Παράνομο, όχι παράλογο, παράνομο. Παράνομο. Εμένα κανένας δεν μου είπε ότι ξέρεις κάτι αυτό το πράγμα. Άρα όλοι γνώριζαν τη δράση σας, λέτε κύριε Πάτσι. Άρα εσείς πώς εξηγείτε? Δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει για παράδειγμα ότι ξέρεις κάτι, έχεις κάτι λάθος. Κύριε Πάτσι. Όταν σας επέλεξε το κόμμα για υποψήφιο βουλευτή που είπατε εγώ έχω αυτά και αυτά. Θα σας πω κάτι. Νομίζω δηλαδή ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα... Άρα λέτε ότι το κόμμα σας το ξέρε. Αυτό καταλαβαίνω. Όλη η Ελλάδα το ξέρε, μόνο το κόμμα το. Μάλιστα. Γιατί σας άκουσα και σε συνέντευξη, ένα απόσπασμα μια συνέντευξη από τοπικό κανάλι,
το 2020 ένας συναδελφός μου. Ναι. Είχατε, ναι, ναι, και αναφερθήκατε μάλιστα και στον Πρωθυπουργό και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν πάμε να κάνουμε διαφορά από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πάτση. Για τον Πάτση τα έχουν πει, τα έχουν χειροκροτήσει. Έχω κριθεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, όπου πάρα πολύ προσπάθησαν να περάσουν τέτοιες δημοσιεύματα λασπολογώντας. Και λέτε ότι. Έτσι. Και ο πρόεδρος και όλοι. Και λέτε ότι όλοι το ξέρανε στο κόμμα μου. Έτσι. Και ο πρόεδρος και όλοι το ξέρανε ότι καλά, εγώ. Δεν είπα λέξη, ακούστε κάτι, μην με βάζετε να πω πράγματα που δεν έχω να πω. Θα την πρώτη συνέντευξη. Η εργασία του δικηγορικού σας γραφείου με τα ΕΛΤΑ, από πότε ξεκινάει, από ποια χρονολογία? Ξεκινάει από το 20 νομίζω, αν πάμε καλά. Όταν ήσασταν βουλευτής, μιλάτε. Είσαστε ήδη βουλευτής όμως και παίρνατε χρήματα από τα ΕΛΤΑ. Περιμένετε ένα λεπτό. Ήταν νόμιμο παράνομο, αυτό είναι το ερώτημα. Νόμιμο λέτε. Ωραία. Μάλιστα. Επίσης νόμιμα έχετε τρεις εταιρείες στην Κύπρο. Νομιμότατα. Ακούστε λίγο. Ο συγκεκριμένος νόμος για τις offshore εταιρείες προβλέπει φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Και 500.000 ευρώ πρόστιμο. Εγώ δεν ομολογώ ότι δεν γνώριζα. Κανείς δεν είπε στον νέο βουλευτή που εξελέγει εκείνη τη στιγμή. Είστε δικηγόρος, οφείλετε να γνωρίζετε τον νόμο. Και λοιπόν, πιο πολύ από εμάς. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει για παράδειγμα ότι ξέρει κάτι. Έχει κάτι λάθο. Κύριε Πάτση, θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε. Ρε, δεν τον πήραν ένα τηλέφωνο να τον πούνε. Αδερφέ, είσαι παράνομο. Αδερφέ, είσαι παράνομο, ρε. Δεν τον πήρε κάποιο να τον ενημερώσει, ρε. Ρε, αυτό να εδώ πέρα ψηφίζεται, ρε. Αυτό θα ζώσει στην Ελλάδα. Δεν τον ακούτε, ρε, τι λέει. Ο άνθρωπο είναι στον κόσμο του. Δεν με πήρε, λέει, κάποιο τηλέφωνο να με πει ότι είναι παράνομο. Εντάξει, τότε απαλλάσσεσαι. Απαλλάσσεσαι, φίλε. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έμπαινες φυλακή, γιατί είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πραγματικά είναι αστείος ο τρόπος που αντιδράει και απαντάει. Και το λένε είναι παράνομο και λέει άλλο το παράνομο, άλλο το παράλογο. Πάει να παίξει μπαλίτσα. Κάνει την παλαβή. Για να πεις να κάνεις πάνω, να μην πέσω κι από θάρρο τσιμπήρι πηγάλα. Αυτό που σας έλεγα για τα λεφτά που πάνε όλοι και κάνουν όλοι πατριωτικά κόμματα τώρα και συσπυρώνονται και κάνουν και ράνουν. Ο καθένας κάνει ένα πατριωτικό κόμμα τώρα και λέει εντάξει, πελάτε ψηφίστε με να πάρω τα 800 χιλιάρικα. Ακόμα και ο Μπογδάνος, ρε. Ο Μπογδάνος, η ουρά της Νέας Δημοκρατίας που έχει γλύψει όλους τους νεοδημοκράτες. Βρε νάνε. Βρε λίγδα. Αλλά έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Με έλεγε ο άλλος στο νοσοκομείο. Πήγα, λέει, έκανα πρακτική στο νοσοκομείο. Παραγγέλνανε, λέει, διάφορα αντιβιωτικά, αντιδιαβητικά, αντιπυκτικά, αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά. Παραγγέλνανε, λέει, στο νοσοκομείο. Την πρώτη μέρα που ερχόντουσαν, τα μισά λείπανε. Ερχόταν ο Έλληνας πολίτης που χρειαζόταν κάτι από αυτά και τον λέγαμε έχουμε έλλειψη. Γιατί πως μου σ' αγαπώ. Γιατί έχουμε έλλειψη. Γιατί τσίτσι μίτσι κότσι τα αρπάξανε κάποιοι και τα πουλήσανε ζούλα. Χάλανε διπλό κέρδος. Κανένας έλεγχος. Από εκεί ξεκινάει το κακό, από τον έλεγχο. Και βγαίνει ο άλλος και μου λέει ΚΝΕ και η ΔΑΠ και η κομματική νεολαία. Ναι, πάνε εκεί πέρα και τους μαθαίνουνε πώς να είναι λαμόγια. Τους διδάσκουνε πώς να στείνουνε πλεκτάνες και να κλέβουν τον κοσμάκι. Έλα βρε τώρα, τους έχω ζήσει από πρώτο πλάνο σας λέω. Όταν πάει στο παπάκι με τη... Αυτά είναι ακαδημίες λαμογείων. Ακαδημίες λαμογείων είναι οι κομματικές νεολαίες. Δεν ακούτε όμως το αγνό παιδί του δρόμου. Δεν το ακούτε. Με την όπιστε Νέλα. Μια πενταετία μπροστά. Σας λέω τώρα τι θα συμβεί. Το μεγάλο σκάνδαλο σε 5 χρόνια από τώρα
θα είναι οι μίζες από τα σημερινά εξοπλιστικά. Αυτά τα αεροπλανάκια που βλέπετε να κάνουν βόλτες και χαίρεστε. Όλα αυτά εδώ πέρα τα οπλάκια και τα τάγκς και τα μαξάκια, τα καινούργια που αγοράζουν. Αντιπυραυλικά και πάει λέγοντας. Σε 5 χρόνια από τώρα για τα Ραφάλ, για τα F-16 και πάει λέγοντας, θα είναι το μεγάλο σκάνδαλο των εξοπλιστικών. Καμιά 15 δις σε Αμερική, Γαλλία, Γερμανία. Υπολογίζω εγώ από τα 15 δις, τα 3-4 δις θα είναι οι μίζες τους. 3-4 δις δεν και λίγα. Ένα πήρε ο Άδωνης, ένα πήρε ο Μητσοτάκης, ένα πήρε κανένας άλλος και μοιράσανε το υπόλοιπο στους... για να φημώσουνε, στους λοιπούς, για να μην μιλάνε, για να κάνουν αβαβά. Τα ματάκια σου αθέρε... Στο ίδιο σκάνδαλο θα εμπλέκεται και ο Σωτήρης, αγίζουν... ο οποίος ανέλαβε να βάλει εκεί τις μπαταρίες. Μουραγίζουν την καρ... Αλλά τώρα δεν μπορεί να έρθει εδώ στο στούντιο, τον είπα έλα ρε το στούντιο σήμερα. Έλα ρε το στούντιο να σε πω να με πεις. Με λέει δεν μπορώ, λέει. Έχω πρόβα, αύριο θα με σέρνει με ένα τσουβάλι δεμένος με σκηνή, θα είμαι πίσω το τάγκ, θα με σέρνει, δεν μπορώ να έρθω, έχω πρόβα. Καθίστε εσείς και φτύστε αίμα. 62 εκατομμύρια με μόλις 4-2 εκατομμύρια ρε. Ας το εξηγήσουνε αυτό πως έγινε οι άθεοι. Εξηγήστε το πως έγινε. Νεύρε τα ματάκια σου να βγουνε. Αν κάποιος δεν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να φτιάξει εταιρεία και να αγοράσει από την τράπεζα το δάνειό του σε τιμή. Όπως αυτή που πήρε ο Πάτσης. Ήρεμα ρωτάω. Μικρός αρεβωνιαστικά. Ο Μαραβέγιας στο μεταξύ πρέπει να κάνει τάματα που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε νέο σκάνδαλο να ασχοληθεί ο κόσμος. Κι ώρα για γυναίκα και πήρα μια μπεμπέκα, μα κι ώρα για γυναίκα. Άρε Σιμίτη, έχεις βγάλει περισσότερα ταλέντα στην πολιτική από ότι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Στο γαμό μαγκάνα σου να δεις καλά παλίκι. Με τη γίδα στην πλάτη τους πιάσανε ρε, με τη γίδα στην πλάτη. Ο Πάτσης που προσέφερε νομικές υπηρεσίες στα ΕΛΤΑ και πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ σε 2 χρόνια και... δηλώνει ότι δεν ήξερε πως είναι παράνομο και παράλογο να κατέχει offshore ένας βουλευτής. Ρε σε μας κάνεις την παλαβή. Σε εμάς κάνεις την παλαβή. Είναι δυνατόν. Εμένα λέει δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο να ενημερώσει ρε παιδιά. Δεν τον πήρε κανένας ρε παιδιά να τον πει ξέρεις κάτι σε παράνομο. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι πούλησαν τα χρέη σε ξένα φαντς και τελικά τα αγόρασαν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μην ξεχνάτε τι ψηφίζετε. Επειδή πολλοί λένε άντε να διαχωριστεί, ξέρετε, Σιριζέοι, αριστεροί, κάτι αναρχικοί, κάτι περίεργοι. Που βγαίνουν και τσιρίζουνε, θέλουμε διαχωρισμό εκκλησίας από το κράτος. Το ακούτε συχνά πυκνά. Εγώ προσωπικά θα δηλώσω ότι είμαι υπέρ του διαχωρισμού κράτους και Μητσοτάκηδων. Άμα φύγουν οι Μητσοτάκηδες από την πολιτική, ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Και δεν είναι οι μόνοι. Και οι Καραμαλίδες και άλλοι πολλοί. Ξέρω κάποιοι από το ακροατήριο έχετε αγάπη στον παππού τον Καραμαλή. Και λόγω αυτού θα ταΐζετε όλη την οικογένεια για όσο ζείτε και όσο ζουν και τα εγγόνια σας. Δεν θυμάστε που βλέπατε τα πόθεν έσχες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να εκτοξεύονται και ρωτούσατε πώς έγινε αυτό και σας απαντούσαν είναι κληρονομιές, δωρεές και τρίχες κατσαρές. Βλέπετε τώρα πως φτιάχνουν περιουσίες. Μαζικός πλουτισμός με κατάχρηση εξουσίας. Αυτή είναι η κατάσταση. Βρε εγώ τα λέω, εσείς δεν τα ακούτε. Άνα μπράβο. Να βγαίνουν τα σεκλέτια.
σας κλέβουνε, το παραδέχονται και πάλι έχουν 8 μονάδες διαφορά. Φάτε ένα πιάτο μακαρόνια και μην ασχολείστε άλλο με τις δημοσκοπήσεις. Άμα ο άλλος είναι απατεώνας, το κογλύφος είναι παράλληλα και άριστος, αναλαμβάνει κατευθείαν ένα κόμμα. Είδατε, Πάρης Πάτσης, γιος του Ανδρέα, είχε στη Νέα Δημοκρατία το ρόλο του από μικρός, συντονιστής της θεματικής ενότητας μη εξυπηρετουμένων επιχειρηματικών δανείων. Τελείωσε. Γράφτηκε η σελίδα του στο βιβλίο. Ανήκει πλέον στη συμμορία. Και για τους Σιριζέους θα πω. Και αυτοί 25.000 πληστηριασμούς κάνανε. Μη χαίρεστε. Σε όλα αυτά κανονικά κάποιοι θα έπρεπε να σκέφτεστε ότι υπήρξαν Έλληνες ήρωες που δώσανε αγώνα για την Ελλάδα και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ήρωες! Βγαίναν στο εξωτερικό και λέγανε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες. Το θυμάστε αυτό, το ξέρετε. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, ρε παιδιά. Όσο πάμε και απομακρυνόμαστε από τέτοιου είδους ομοψυχία. Ό,τι κι αν πεις για την πατρίδα κατακρίνεται. Ελεύθερα πλέον όλα, ανθεληνικά. Τους επιβραβεύουνε κιόλας. Μόνο ενωμένοι θα καταφέρουμε να επιζήσουμε και να δοξάσουμε την πατρίδα μας, ρε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό που έρχεται. Ενωμένοι αυτοί που πραγματικά έχουμε λογική, ελληνική ψυχή και καρδιά. Όλοι οι άλλοι που χαίρονται ή γέρνουνε προς τη Γερμανία ή μία τα λένε έτσι, την άλλη γιουβέτσι, παράλληλα κάνουν τα γούστα τους ενώ ο Έλληνας πεθαίνει. Στην Αραπιά. Δεν βοηθάνε κανέναν, δεν τρέχουν για κανέναν. Αφήσανε τους υγειονομικούς μόνους τους. Σας μιλάω με... Αφήσανε τους εργαζόμενους μόνους τους. Με σπαρά. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να εκλεχτούνε. Άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουνε και κατακρίνουν το διπλανό τους. Βρίζουνε μέρα νύχτα όποιον ξέρουν και δεν ξέρουνε. Πλάθουνε σενάρια απλά για να κλέψουνε κοινά και ψήφους. Αυτοί είναι προσωπικά εχθροί. Εδώ πέρα σε αυτό το ακροατήριο που προσπαθώ να φτιάξω μια πολύ ωραία ραδιοφωνική παρέα και ήδη έχω καταφέρει κάποια πράγματα. Θέλω να είναι άνθρωποι ευγενικοί. Άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμό. Άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το διπλανό τους. Δεν ενδιαφέρονται ούτε για το χρήμα, ούτε για τους ψήφους. Ούτε να διχάσουνε, ούτε να λασπώσουνε. Αντικειμενικές απόψεις. Αντικειμενική συζήτηση. Όλο αυτό λέγεται διαλεκτική. Η οποία σημαίνει αυτή η λέξη ότι διαλέγομαι, που σημαίνει διεξάγω συζήτηση. Στην αρχαιότητα, ξέρετε, με τη διαλεκτική εννοούσανε την τέχνη να φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω της συζήτησης, μέσω της σύγκρουσης αντιθέτων απόψεων. Όσοι παίρνουνε να κάνουν επίθεση σε προσωπικό επίπεδο, να προσπαθήσουν να κερδίσουν λίγο εγωισμό και να νιώσουν καλά ότι «Α, δες, βγήκα την είπα σε αυτόνα ή την είπα σε αυτόνα και κατάφερα κάτι για μένα». Δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Το μόνο που καταφέρατε ήταν να χαλάσετε τη συζήτηση. Αραπίνες μάτια φλογισμένα. Από τον Ιανουάριο ξεκινούν από το ΑΧΕΠΑ τα απογευματινά χειρουργία με αμοιβή από 100 έως 200 ευρώ για τους αναισθησιολόγους, από 250 έως 450 ευρώ για τους χειρούργους, καταργούν τη δημόσια υγεία και ακολουθεί μετά και η παιδεία. Όποιος δεν έχει χρήματα, ούτε νοσηλεύεται, ούτε μορφώνεται. Αυτή είναι η άριστη κοινωνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Με λέγανε μπαμπέσα και
και σε σένα να δώσω λίγη μπέσα. Άντε λίγο η Θεσσαλονίκη. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα, τώρα στα σανίδια. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα, τώρα στα σανίδια. Ανακοίνωσε λοιπόν ο ένας από τους μαφιόζους του ρεύματος τα οικονομικά του για το πρώτο 9μηνο του 2022. Τα κέρδη του από το ρεύμα είναι 230 εκατομμύρια ευρώ από 82 ευρώ, εκατομμύρια που ήταν πέρσι. Από 82 εκατομμύρια ευρώ που ήταν πέρσι. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση κερδών 181%. Ξέρετε βρε από πού προήλθαν αυτά τα κέρδη? Από τις δικές σας τσέπες. Ηλεκτρική κουβέρτα πήρατε ή όχι? Οι πρώτες παρεμβάσεις που είχα κάνει για την ακρίβεια πριν ένα χρόνο συμπεριείχε τους φούρνους. Μιλούσα για τους φούρνους και έλεγα ότι οι φούρνοι θα χτυπηθούν πάρα πολύ άσχημα. Όταν μιλούσα με κόσμο που δούλαβε σε διάφορους φούρνους σε συνοικίες, κατά πλειοψηφία οικογενειακές επιχειρήσεις ήτανε, όλοι λέγανε το ίδιο. Ακρίβεινε το ρεύμα, έχει ακριβίνει το αλεύρι, το λάδι, το βούτυρο, το σουσάμι. Και εμείς λέει παλεύουμε να ανεβάσουμε την τιμή στη φρατζόλα, στο κουλούρι. Ένα σακί αλεύρι 25 κιλά από 12 ευρώ πήγε στα 24. 10 λίτρα ηλιέλαιο από 10 ευρώ πήγε 33 ευρώ. Το βούτυρο από 5,5-8,5. Το ρεύμα ανάλογα βέβαια κάθε φορά με την κατανάλωση. Μόνο. Και φυσικά και με τις ωρέξεις της μαφίας, γιατί ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Πάνω κάτω άμα το υπολογίσουμε από 1,000 ευρώ που έδινε, ξαφνικά άρχισε να δίνει 2,5 χιλιάρικα. Πώς ένα χρόνο μετά πέφτω μέσα και σας λέω ότι 200 φούρνοι... Μόνο εδώ στην πόλη μας έχουν κλείσει λόγω χρεών. Και είναι συνολικά σε όλη την Ελλάδα 2.160 φούρνοι οι οποίοι είναι υπό την απειλή λουκέτου. Και αυτοί οι φούρνοι δεν είναι φούρνοι με μεγάλα ονόματα που παίρνανε επιδοτήσεις στην πανδημία γιατί δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν. Είναι οι μικροί φούρνοι της γειτονιάς. Δεν είναι οι αλυσίδες και τα franchise. Έχουμε φτάσει να πληρώνουμε το ψωμί 1 ευρώ και πάνω. Πιο πολλοί το πληρώνουν και λίγο ακριβότερα. Και οι μικροί φούρνοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτές τις τιμές και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Φυσικά... Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά λουκέτα και σε άλλους κλάδους. Βλέπεις το καλάδι του νοικοκυριού, πέρα του ότι δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα για τους καταναλωτές, θα δημιουργήσει νέες πιέσεις στα μικρά μαγαζιά. Άτε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα τεράστια σούπερ μάρκετ θα σας πω, μπορεί να βγάλουν το ψωμί με 60 λεπτά. Αφού βγάζουν ένα σκασμό λεφτά από τα υπόλοιπα, μπορούν να βγάλουν το ψωμί με 60 λεπτά. Ο φούρνος της γειτονιάς πώς θα βγει ρε, όπου δεν παίρνει χονδρική? Πώς θα βγει? Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να τα απεξέλθουν τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι να συγκεντρώνεται η πίτα της αγοράς σε όλο και λιγότερα χέρια, σε όλο και μεγαλύτερους καρχαρίες. Γι' αυτό στηρίξτε τα μικρά μαγαζιά.
στηρίξτε το φούρνο της γειτονιάς σας. Με κάνες λόλο και κλαίω. Κάποια άλλα ερωτήματα είναι... Ανώβλε. Διαγραφή για τον Μπάτσι, αλλά αναστολή από τη Νέα Δημοκρατία το Μίχο. Γιατί δεν το διαγράψανε το Μίχο. Διαγραφή του Μπάτσι από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι όμως από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Ξέρανε χρόνια τις δραστηριότητες του Μπάτσι. Τον βάλανε στα ψηφοδέλτια το 2019. Φήμες λένε πως η σύζυγος του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Τσιάρα, ήταν συνέτερος σε μία από τις εταιρείες του Πάτσι. Για όλα αυτά εισαγγελέας υπάρχει. Και εδώ γελάμε. Και εδώ γελάμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ένας Πάτσις. Υπάρχουν πολλοί Πάτσι. Πάτσες δεν τους ρίχνουμε. Απευθείας αναθέσεις 7,5 δις. Συμβολίζει τη γαλάζια λαιλασία αυτός ο άνθρωπος. Έχουν πέσει σαν τις ακρίδες στο κρατικό χρήμα. Λειτουργούν σαν τα τροκτικά. Ο Πάτσις δεν ήταν ρε αυτός που ψήφιζε τον πτωχευτικό για να σε σώσει. Ενώ ήδη είχε φτιάξει πρακτική για να σου πάρει το σπίτι. Πες εκεί μίσου βρε τώρα. Βρε πες εκεί μίσου που θα βγεις να πεις και τι θα πεις. Σε ψηρίσανε, σε φάγανε, κοιμάσαι όρθιος. Ήθελα να σαν... Κοιμάσαι όρθιος. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και τις Δήμητρες. Καμπόσα. Κι αν δεν σου γύριζα το νου, αχ να μου κοβάν τη γλώσσα. Δε σε θέλω, δε σε θέλω, για δε σ' αγαπώ. Τα μηνυματάκια σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber στο 6907-483-484 ή μπαίνετε στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook Ξερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Γράφετε εκεί το μήνυμά σας. Τη δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα επανέλθω με ανοιχτές γραμμές, με μηνύματα, να ακούσω και τη δική σας άποψη. Σας πιάνουνε κορόιδα. Πάνε οι μάγισσες και εσείς χορεύετε. Κι όλες οι καφετζούδες. Άιντε και οι καφετζούδες. Όπως πολύ σωστά μου είπε ένας φίλος, και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, και ίσως το κάνω και σποτάκι, με λέει να θυμάσαι πως δεν ενοχλούνται τόσο από την αλήθεια που λες. Ενοχλούνται από τα κότσια που έχεις να την εκφράζεις δημόσια, χωρίς να φοβάσαι τίποτα. Δεν σε θέλω, για δεν σ' αγαπώ. Μου έκανε εντύπωση, γιατί έχει και πάρε, περιέχει πολύ μεγάλη αλήθεια. Πας το καλό. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Να ακούσω την άποψή σας. Μη φύγει κανείς.